ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Σπύρου Καραμάνου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, ασχολείται με τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς και της δομικής ακαιρεότητας κατασκευών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογων ανθράκων. Οι κατασκευές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογων ανθράκων, δηλαδή δεξαμενές, δοχεία πίεση, σωληνώσεις, αγωγή, αποτελούν βασικά συστατικά των ενεργειακών υποδομών. Έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία εδραιώνει σταδιακά τη θέση της ως ενεργειακός διάδρομος και ως περιοχή εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικές προοπτικές για την Ελλάδα, για την οικονομική της ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων. Πιθανή όμως αστοχία των εν λόγω κατασκευών μπορεί να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τον πληθυσμό και την οικονομία. Η ερευνητική μας ομάδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναπτύσσει δραστηριότητα στο εν λόγω αντικείμενο με στόχο την εξασφάλιση της δομικής ακαιρεότητας των εν λόγω κατασκευών. Η ερευνητική ομάδα αναπτύσσει υπολογιστικά μοντέλα για τη δομική ανάλυση κατασκευών, ενεργειακών υποδομών και την κατανόηση της μηχανικής τους συμπεριφοράς με στόχο τον ασφαλή δομικό σχεδιασμό τους και την εκτίμηση της δομικής τους ακαιρεότητας. Η δουλειά μας είναι πρωτίστως υπολογιστική, βασίζεται σε αναλύσεις και προσωμιώματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και υποστηρίζεται από κατάλληλες πειραματικές δοκιμές. Το πεδίο εφαρμογής είναι αρκετά ευρύ, περιλαμβάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, πετροχημικές βιομηχανίες, χημικές βιομηχανίες, τέρμιναλς φυσικού αερίου, αγωγούς είτε χερσαίους είτε υποθαλάσσιους, φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς επίσης και μεταλλικές πλατφόρμες άντλησης υδρογων ανθράκων. Τα τελευταία 10 χρόνια η έρευνά μας υποστηρίζεται από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία του Χάλιβα. Το έργο της ομάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της τρέχουσας ελληνικής πραγματικότητας υπό το πρίσμα της προοπτικής εξόρυξης υδρογων ανθράκων τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η θέση της Ελλάδας ως τμήμα του Νοτίου Διαδρόμου Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, καθώς και τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα υδρογων ανθράκων στην ευρύτερη περιοχή, συνεπάγονται την κατασκευή υποδομών μεγάλης κλίμακος όπως αγωγή, τερματική σταθμή και πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης και κυρίως τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως στο κλάδο του μηχανικού. Παράλληλα όμως, η δομική ασφάλεια των υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η καινοτομία των υπολογιστικών μοντέλων που αναπτύσσει η ερευνητική ομάδα του Σπύρου Καραμάνου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τρεις πολύ βασικές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι η άμεση διασύνδεση με το φυσικό αντικείμενο μέσω κατάλληλων πειραμάτων σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την ομάδα του κυρίου Περδικάρη. Τα πειράματα μας βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, στην κατανόηση των βασικών παραμέτρων και αυτό μας επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση των προσωμιωμάτων για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων στο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι η αναφορά σε πραγματικά και απαιτητικά προβλήματα της βιομηχανίας. Αυτό μας επιτρέπει την άμεση διασύνδεση με την παραγωγή, την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων μας, καθώς και τη χρηματοδότηση της ερευνάς μας και την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους φοιτητές μας. Η τρίτη ιδιαιτερότητα είναι η διεπιστημονικότητα των θεμάτων με τα οποία ασχολούμαστε. Για παράδειγμα, η ανάλυση σε σεισμό υπόγειων αγωγών απαιτεί συνεργασία με γεωτεχνικούς μηχανικούς. Η διεπιστημονικότητα δημιουργεί συνέργεια με άλλους κλάδους, δημιουργεί καινοτόμες δράσεις και αυτό προσθέτει αξία στην έρευνά μας. Χαρακτηριστικά έργα με τα οποία ασχολούμαστε αυτή την περίοδο είναι η προσομοίωση της παραγωγής σωλήνων με διάφορες μεθόδους, η προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς αγωγών διπλού τυχώματος, η σεισμική συμπεριφορά βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αγωγών και η δομική συμπεριφορά εφιστάμενων αγωγών με τοπικές παραμορφώσεις τυχώματος. Μεγάλης διαμέτρου αγωγή από χάλιβα που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσιες εφαρμογές αγωγών μεταφοράς υδρογων ανθράκων, κατασκευάζονται συχνά από επίπεδα ελάσματα με εμψυχρό διαμόρφωση μέσω της κατεργασίας UOE σε 4 μηχανικά βήματα. Την παρούσα περίοδο, η ομάδα μας ασχολείται με την προσομοίωση αυτής της κατεργασίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα.
Για την παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου αλλά λεπτότερου πάχους, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ελαικοειδούς ραφής, η οποία επίσης προσωμιώνεται από την ομάδα μας μέσω υπολογιστικών μοντέλων. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις παραγωγής σωλήνων, η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με μεγάλα συνεργεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και στόχος είναι η πρόβλεψη των μηχανικών ιδιωτήτων του τελικού προϊόντος για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ασφάλεια των αγωγών. Η έντονη σεισμικότητα είναι μια ιδιαιτερότητα της περιοχής που αποτελεί πρόκληση για την ομάδα ως προς τη δομική ασφάλεια των υποδομών. Τα τελευταία 4 χρόνια συντονίζουμε 2 μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια και ινστιτούτα της Ευρώπης όπως το CSM, το Delft, το Aachen, το Trento και το Εθνικό Μεσογείο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας του Χάλιβα. Μέσω ενός σημαντικού αριθμού υπολογιστικών αναλύσεων και πειραμάτων, ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ασφαλή αντισεισμικό σχεδιασμό αγωγών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Την παρούσα περίοδο ασχολούμαστε με τη μελέτη της δομικής συμπεριφοράς δεξαμενών υγρού σε ισχυρά σεισμικά φορτία και χρησιμοποιούμε μοντέλα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να προσομοιάσουμε τη σεισμική συμπεριφορά των δεξαμενών αυτών για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων σε υπάρχοντες αντισεισμικούς κανονισμούς με στόχο την αύξηση της δομικής τους ασφάλειας. Οι αγωγοί κατά τη λειτουργία τους υπόκεινται σε εξωτερικά φορτία και διάβρωση, που προκαλούν φθορές και βλάβες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται η δομική τους ακεραιότητα. Η ομάδα μας αναπτύσσει μεθοδολογίες για την εκτίμηση της δομικής κατάστασης αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου και τον προσδιορισμό της απομένουσας αντοχής και διάρκειας ζωής τους. Η έρευνα αποτελείται από εργαστηριακές δοκιμές που διεξάγονται στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και από προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας που ένα τέτοιο πεδίο έρευνας επιβάλλει, η ομάδα συνεργάζεται με άλλες ομάδες επιστημόνων, όπως του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ασχολείται με την πειραματική μελέτη σωληνωτών φορέων και των συνδέσεών τους σε επαναλαμβάνομενη φόρτιση κόπωσης μέσω ειδικών πειραματικών διατάξεων. Οι πειραματικές αυτές δοκιμές αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της δομικής συμπεριφοράς αυτών των φορέων σε ακραίες συνθήκες φόρτισης, όπως σεισμού, ανέμου ή θαλάσσιων κυματισμών και στην υποστήριξη υπολογιστικών μοντέλων. Το πεδίο εφαρμογής των εργαστηριακών αυτών δοκιμών αφορά σε σωληνώσεις και αγωγούς μεταφοράς και διανομής υδρογων ανθράκων και σε υπεράκτιες μεταλλικές πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Από το 2007 έως το 2013 ήμουν μέλος της ερευνητικής ομάδας του κυρίου Καραμάνου ως επιστημονικός συνεργάτης και υποψήφιος διδάκτορας. Ολοκλήρωσα πρόσφατα την διδακτορική μου διατριβή με αντικείμενο τη μελέτη μεταλλικών σωληνώσεων και αγωγών υδρογων ανθράκων. Εδώ και ορισμένους μήνες εργάζομαι στο Newcastle της Αγγλίας ως Senior Engineer σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Η ομάδα έχει ήδη διακριθεί σε διεθνές επίπεδο. Η πιο πρόσφατη διάκρισή μας ήταν το Otto Wandera Literature Award που μας απονεμήθηκε το 2011 από την American Society of Mechanical Engineers στην ASME, Precious Vessels and Piping Division. Είναι συνέχεια άλλων διακρίσεων και βραβεύσεων δικών μου και των συνεργατών μου από την ASME και από ελληνικές επιστημονικές εταιρείες. Είμαι Associate Editor σε 2 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επίσης έχω διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής της ASME Precious Vessels and Piping Division. Το γεγονός ότι μέρος της δουλειάς μας έχει υιοθετηθεί ή αναφερθεί από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς δείχνει την εφαρμοσιμότητα της δουλειάς μας καθώς επίσης και τη διασύνδεση με τη βιομηχανία και την παραγωγή. Απότερο στόχος είναι η δημιουργία μιας μονάδας έρευνας με διεθνή εμβέλεια η οποία θα έχει την συμμετοχή της βιομηχανίας. Ευχόμαστε η δραστηριότητα αυτή, η τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε καθώς επίσης και οι φοιτητές μας να συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.